Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτή και μέχρι πρώτη ω αντιπροέδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ευακαηλή ομολόγησε ότι είχε γνώση για το κύκλωμα που είχε δημιουργήσει ο Αντώνιο Παντσέρη και τι βαλίτσε με τα χρήματα μετά τη σύλληψη, όπω αναφέρει η Ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Το δημοσίευμα τη εφημερίδα έχει τίτλο Κατάρ η ομολογία τη Ευασκαηλή και υπότιτλο τη δήλωση. Ήξερα για τι δραστηριότητε του Παντσέρη και τι βαλίτσε με τα χρήματα. Κατά την εφημερίδα, η κυρία Καηλή, μετά τη σύλληψη του συζύγου τη Φραντζέσκο Τζόρτζη, προσπάθησε να προειδοποιήσει άλλου, τόσο το φερόμενο ω εγκέφαλο του κυκλώματο Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη, όσο και δύο ακόμη Ευρωβουλευτέ. Αυτή η ενέργεια θεωρήθηκε απόδειξη άμεση εμπλοκή στο κύκλωμα και αποφασίστηκε η σύλληψή τη σύμφωνα με τα έγγραφα των Βελγικών Αρχών, που επικαλείται η εφημερίδα. Στη συνέχεια, αναφέρεται μπροστά στο βέλγο δικαστή Μισελ Κλέ. Η Ευα Καηλή παραδέχτηκε πω γνώριζε για τι δωροδοκίε, στι οποίε είναι πλάκη ο συζυγό τη Φραντσέσκο Τζιόρτζι και ο πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Η εφημερίδα, μάλιστα, υποστηρίζει ότι η κυρία Καηλή έχει καταγραφεί να λέει ευθέω ότι είναι αλήθεια: Γνώριζα για τι δραστηριότητε του Παντσέρη. Ήξερα πω στο σπίτι μου υπήρχαν βαλίτσε γεμάτε με χρήματα. Κατά τη Ρεπούμπλικα ήταν επίση η Εύα Καηλή αυτή που έδωσε εντολή στον πατέρα τη να απομακρύνει τα χρήματα από την κατοικία του ζευγαριού. Ωστόσο, η προσπάθεια του τελευταίου έληξε άδοξα με τη σύλληψή του από τι βελγικέ αρχέ έξω από κεντρικό ξενοδοχείο. Σημειώνεται ότι η επίσημη απολογία τη κυρία Καηλή για τα αδικήματα που περιγράφονται στη σχηματιθήσα εναντίον τη δικογραφία αναμένεται την 5η 22 Δεκεμβρίου. Η ίδια παραμένει κρατούμενη στο Βέλγιο.